Στο μεταξύ όμως και η Άγκυρα κάνει τις δικές της προετοιμασίες εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Ετοιμάζεται δική της στρατηγική, Μανώλη Κωστίδη, και φαίνεται ότι μπροστά της ανοίγεται ένα μονοπάτι για το μεγάλο παζάρι που καταλήγει εκεί στις 29 και 30 του μήνα. Ακριβώς, 29 και 30 του μήνα, εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, ενδέχεται να θέσει ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, σε περίπτωση όμως που τεθεί ζήτημα τουρκικής προκλητικότητας και άλλων ελληνοτουρκικών ζητημάτων από την ελληνική πλευρά. Επειδή οι διπλωμάτες αναφέρουν πως είναι δύσκολο ο Τούρκος Πρόεδρος να θέσει ζήτημα κυριαρχία των νησιών, δηλαδή μια ανατοϊκή χώρα να πει ότι θα αμφισβητήσει την κυριαρχία των νησιών σε περίπτωση που δεν αποσύρει η Ελλάδα τα στρατεύματά της, το θεωρούν αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, γίνονται πολλές προετοιμασίες. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση, επειδή μιλάμε για το ΝΑΤΟ, ΣΥΑ, είναι η διαρροή της Τουρκίας για το μέλλον της τουρκικής αεροπορίας. Καθώς φαίνεται ότι στην Τουρκία αντιλαμβάνονται πως θα καθυστερήσει το πρόγραμμα αν δεν γίνει ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί και να μην δεχθούν το αίτημα της Τουρκίας για τα F-16. Αυτός είναι και ο λόγος που διαραίουν ότι η Τουρκία ενδέχεται να επιχειρήσει να αγοράσει Eurofighter από τη Μεγάλη Βρετανία, μαχητικά Eurofighter. Ήδη έχουν διαρρεύσει πληροφορίες και στον τουρκικό τύπο προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο αρχηγός της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τον προηγούμενο μήνα είχε επισκεφθεί τη Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουν την επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας εδώ στην Τουρκία για να συζητηθεί το θέμα. Αυτό όμως που λένε είναι ότι η Τουρκία χρειάζεται άμεσα κάποιο μαχητικό. Τα F-16 θα καθυστερήσουν έτσι όπως φαίνεται και βλέπουν ότι η Ελλάδα τρέχει τα προγράμματα, ήδη παραλαμβάνει τα Ραφάλ. Εξυγχρονίζονται τα F-16, προχθές δείχναμε το ρεπορτάζ, τα εξυγχρονισμένα F-16 ήδη αρχίζουν και πετούν στους ελληνικούς εθέρες και αυτός είναι και ο λόγος που η Τουρκία περιμένει να αγοράσει ενδεχομένως τα Eurofighter. Βεβαίως για τα νέα Eurofighter χρειάζεται η έγκριση της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Είναι κοινοπραξία, ωστόσο εξετάζουν τα ενδεχόμενα αγοράς μεταχειρισμένων Eurofighter που αυτή τη στιγμή πετούν στην πολεμική αεροπορία της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό δείχνει πόσο καίγονται, Μανώλη, και ας το κρατήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.